πέντε μήνες, θα μου πει πάρα πολύ ωραία. Τι μας είχατε πει, δεν μας είχατε πει κάτι κατά για τις φυσικές καταστροφές. Και θα πω όχι μόνο αυτά. Για παράδειγμα, να πάω τώρα. Αυτό καταρχάς είναι ένα έργο το οποίο έχουμε εντάξει στο Ταμείο. Και χρηματοδοτούμαστε από το Ταμείο για να υλοποιήσουμε αυτόν τον μηχανισμό υποστήριξης. Τι εγκαθιδρύουμε? Το Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Έρχομαι να σας πω λίγο πώς το κάνουμε. Θα δείτε εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, λίγο τη μεθοδολογία μας. Σας την εξηγήσω λίγο περισσότερο μετά. Πρώτον, να αναγνωρίσουμε τις δημόσιες πολιτικές. Ποιες είναι αυτές? Το δεύτερο, τις δημόσιες πολιτικές να τις ομαδοποιήσουμε σε λειτουργικές περιοχές και λειτουργικούς τομείς. Αυτό θα μου πείτε τι είναι η λειτουργική περιοχή και τι είναι ο λειτουργικός τομέας. Θα το δείξουμε παραπέρα. Στην πραγματικότητα, συνενώνουμε τις διάφορες αρμοδιότητες, τις διάφορες δημόσιες πολιτικές. Αυτό όλο τι κάνει? Κάνει μια εξαιρετικά αναλυτική εισήγηση προς τον Υπουργό καταρχήν και εν συνεχεία προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι δύσκολο μετά να πεις όχι. Δηλαδή το όχι πρέπει να είναι ένα πολύ βαρύ όχι για να το πεις όχι. Δεν μπορεί να είναι πολιτικό όχι. Γιατί εκεί προφανώς επειδή αυτά τα σχέδια δράσης θα αναρτώνται, θα δημοσιοποιούνται, θα τα παίρνει και αντιπολίτευση. Θα γυρνάει να σου λέει: συγγνώμη κύριε Υπουργέ, το είπατε το όχι, γιατί το είπατε το όχι? Τόση δουλειά έχει γίνει εδώ. Γιατί διαφοροποιείστε? Με ποια βάση? Άρα λοιπόν ξαφνικά η συζήτηση από εκεί που γίνεται, που σήμερα είναι αμυγός πολιτική, εγώ δεν λέω ότι εξαφανίζεται το πολιτικό στοιχείο, δεν εξαφανίζεται. Αλλά από εκεί που είναι αμυγός πολιτική, γίνεται μια πολιτική συζήτηση με πολλά στοιχεία και την κάνουν πολύ πιο ορθολογική από μια συζήτηση αρχής. Αυτό είναι που βασικά λέω.